Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Μια χαρά. Γερός, όλα καλά. Δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει. Η χρονιά η νέα ξεκίνησε από την επόμενη μέρα που τελείωσε η προηγούμενη ή από χθες με τη συμφωνία με νέο προπονητή. Ουσιαστικά ξεκινά από την επόμενη που τελειώνει κάθε χρονιά σε όλα τα επίπεδα, αλλά ναι. Αν βάλουμε το αγωνιστικό της κομμάτι, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οργανωτικό που ξεκινά ακριβώς την επόμενη μέρα που τελειώνει η προηγούμενη. Mm-hmm. Αλλά το αγωνιστικό της κομμάτι ουσιαστικά αρχίζει από χθες που έγινε η πρόσληψη του προπονητή της νέας χρονιάς. Με τον κύριο Ρίτσι δεν ήταν δεδομένο ότι θα αποχωρήσει, ότι θα συνεχίσει, γιατί ανακοινώθηκε χθες το βράδυ η λύση συνεργασίας. Εντάξει, κοιτάξτε, ναι, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Το θέμα ήταν ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις, δεν ήταν θέμα μόνο, δηλαδή η συνεργασία με τον κύριο Ρίτσι θα μπορούσε να αφορά και άλλα επίπεδα, αλλά τελικά αποφασίστηκε ότι θα συνεχίσουμε με αυτόν τον νέο τεχνικό, τον Ουστάγκου. Ναι. Οπότε τελείωσε και η οποιαδήποτε σκέψη και οποιαδήποτε έτσι, εργασία πάνω στο θέμα του να συνεχίσουμε από κάποιο άλλο επίπεδο και με τον κύριο Ρίτσι ταυτόχρονα. Α, υπήρχε προοπτική για κάποια άλλη συνεργασία από άλλο πόστο. Ναι, σε ένα επίπεδο συνεργασίας, τεχνικού συμβούλου, σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπου τελικά όμως δεν αποφασίσαμε ότι θα πάμε σε μια άλλη λύση. Δώσαμε το τμήμα στον κύριο Στάγκου, ένα νεαρό. Και τα κριτήρια επιλογής, ναι, τώρα εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Τα κριτήρια επιλογής είναι ότι είναι ένα νέο παιδί πολύ μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθε του βόλεϊ και του παγκοσμίου βόλεϊ. Είναι ένας τεχνικός που ο βασικός λόγος που θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να υπάρχει στο τμήμα μέσα, να έχει κάνει πρωταθλητισμό και να έχει ζήσει τον πρωταθλητισμό. Και αυτό είναι το βαρόμετρο της επιλογής του Στάνγκου. Επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι είναι πολύ καλός γνώστης των αθλητών. Των αθλητών που θα ενδιέφεραν ενδεχομένως κάθε ομάδα που θα θέλουν να κάνουν τον αθλητισμό. Mm-hmm. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά κριτήρια επιλογής. Επίσης ένα βασικό κριτήριο για μας είναι και το ότι μπορεί να διαχειρίζεται και να διαβάζει βόλεϊ που λέμε. Την ώρα του παιχνιδιού, γιατί στον πρωταθλητισμό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Δηλαδή, όπως είναι σε όλα τα ομαδικά σπορ, δηλαδή η αντίδραση αυτή που χρειάζεται ο προπονητής. Το λέτε με τέτοιο τρόπο, σαν να μην το είχε ο ΠΑΟΚ και το έχει ανάγκη. Νομίζω ότι μας έλειψε. Εντάξει. Ναι. Σε κάποια στιγμή. Κατανοητό. Ας μην σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Εσείς που ξέρετε, βέβαια, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε, το επίπεδο στη Ρουμανία είναι κοντά στο δικό μας, είναι καλύτερο, γιατί εκεί κατέκτησε το ντάμπλ με την πρώην ομάδα του Τύπλου Έστη. Θα σας πω, οι τρεις πρώτες ομάδες της Ρουμανίας έχουν σχεδόν υπερδιπλάσιο μπάτζετ από το δικό μας και του Ολυμπιακού. Δηλαδή το μπάτζετ που χειρίστηκε ο συγκεκριμένος προπονητής την περσινή χρονιά αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πέφτουν λεφτά, έχουν. Ναι, οι πάνω ομάδες είναι ομάδες με υψηλή. Δηλαδή είχε 11 ξένους, θα φανταστείτε, στο ρόστερ που πέρυσι ο κ. Στάνγκ. Και όχι, νομίζω 11 είναι 11 και 3 Ρουμάνους. Σε ένα ρόστερ 14 ατόμων. Mm-hmm. Είχε 11 ξένους και 3 Ρουμάνους. Κάποια στιγμή είπατε νωρίτερα ότι είναι ένας προπονητής που έχει καλή επαφή και με αθλητές που ίσως μας ενδιαφέρουν. Πρέπει να γνωρίζει τον Φιλίπποφ. Έχει σχέση, ενδιαφέρει πράγματι ο Φιλίπποφ, είναι κοντά να κλείσει, να ανακοινωθεί και έχει σχέση ο κύριος Στάνγκου. Κοιτάξτε, είναι ένα παιδί που το γνωρίζει σίγουρα. Έτσι. Mm. Αγωνίστηκε πέρυσι εκεί ο Ντίμα και έχει εικόνα δική του. Και ο Ντίμα αγωνίστηκε σε μία από τις κορυφαίες ομάδες, από αυτές που διεκδίξαν το πρωτάθλημα. Έχει εικόνα, γνωρίζουμε ότι και ο ίδιος έχει πολύ καλή εκτίμηση για το θέμα του Φιλίπποφ. Αλλά σε εμάς απομένει το θέμα των κινήσεων για να ολοκληρωθεί και το να βρεθεί ο Φιλίππος, να ενταχθεί μάλλον ο Φιλίππος στο ΠΑΟΚ. Τυπικό είναι? Είναι θέμα χρόνου? Όχι, δεν είναι θέμα χρόνου. Υπάρχει ένα τυπικό κόλλημα το οποίο νομίζω το ξεπεράσουμε τελικά. Μάλιστα. Βέβαια, το πιο σημαντικό, πέρα από το να μιλάμε για ονόματα και αθλητές τα λοιπά, είναι να μας πείτε αν μπορείτε να είστε σίγουροι για τους στόχους, για το πού μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ οικονομικά, για το αν ανεβαίνει ο πύχης,
αυτές τις πρώτες γενικές σκέψεις που έχετε κάνει διοικητικά για την ομάδα βόλεϊ. Εγώ είναι κάτι νομίζω το οποίο το έχει δηλώσει και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Κατσάρης, αλλά νομίζω το έχει δηλώσει και ο κύριος Τσαλόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΑΑ, ως δεδομένο ότι τα χρόνια αυτά που ο ΠΑΟΚ αγγίζει και μπορεί άνετα να μπορεί να ανταποκρίνεται στο επίπεδο του πρωταθλητισμού στον ελληνικό χώρο, δεν πρόκειται να αφήσει καμιά χρονιά να πάει χαμένη σε αυτό. Μπορεί πέρυσι να χάθει και το πρωτάθλημα, ενδεχομένως και από κάποιες αστοχίες και σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και λόγω του ότι είχε ένα πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός με το θέμα των πέντε ξένων, το οποίο έγινε με ένα πολύ ιδιότυπο τρόπο στο τέλος. Με μεθόδηση. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό και αυτό το έχουμε πει με κάθε τρόπο από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή δεν μας απελπίζει το ότι χάθηκε το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά. Το ρόστερ που γίνεται και ο σχεδιασμός αλλά και το μπάτζετ γενικότερα είναι το απαιτούμενο για να κάνει πρωταθλητισμό σίγουρα. Ναι. Διαβάζουμε για το ότι θα κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τα δεδομένα. Διαβάζουμε ότι προσεγγίζει αθλητές του ΠΑΟΚ. Έχετε κάτι από αυτού, γνωρίζετε τι συμβαίνει με τον Τακουρίδη, με τον Μπελεκούδα? Ξέρετε, να σας πω, θα σας πω το εξής. Μιλούσα πριν από κάποιο διάστημα με ένα δημοσιογράφο. Και εντάξει, το παιδί είναι ΠΑΟΚ, το ξέρω, το γνωρίζω κιόλας δηλαδή. Και πέρα από τη δημοσιογραφική του τριβή, ξέρετε, όλα τα παιδιά που είναι και ΠΑΟΚ ταυτόχρονα θέλουν να έχουν αυτή, ότι να μην μας φύγουν οι αθλητές, να μην πάνε σε ανταγωνιστή. Ακριβώς. Εντάξει, όταν λέμε να μην μας φύγουν, δεν υπάρχει ναι. Και να πάει, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα έκτη έβδομη. Θέλω να ξέρετε ότι η διοίκηση, για να μην γινόμαστε τώρα και μελισσανίδες και φτάσουμε να πούμε ότι μόνο αυτούς που δεν θέλουμε εμείς φεύγουν, αλλά σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει υπόψη του τα πάντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν γίνεται κάτι χωρίς να το ελέγχει, νομίζω. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να μην τα βρούμε στα λεφτά με όσα παιδιά θέλουμε να συνεχίσουν στην ομάδα. Το θεωρούμε δεδομένο δηλαδή ότι ελέγχουμε την κατάσταση και σε επίπεδο και των μάνατζερ που έχουν, αλλά και στο επίπεδο των ίδιων των αθλητών, όταν αλλάσσόμαστε απευθείας με τους ίδιους αθλητές. Κατά κάποιο τρόπο έχετε μια σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που πραγματικά ό,τι και να γίνει θα έχει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο λόγο. Ακριβώς, δηλαδή είναι δεδομένο. Γιατί, κοιτάξτε, είναι πολύ βασικό κομμάτι, ειδικά στα παιδιά, γιατί μιλάμε για τους Έλληνες αθλητές, έτσι. Ναι. Είναι πολύ βασικό κομμάτι το τι βρίσκει ο κάθε αθλητής στην ομάδα που παίζει. Το βόλεϊ δεν είναι ποδόσφαιρο, δηλαδή ένας αθλητής δεν κάνει δύο χρόνια, ας πούμε, ένα συμβόλαιο τρία και λύνει το πρόβλημα της ζωής του με 600.000 το χρόνο ή ένα εκατομμύριο. Στο βόλεϊ το κομμάτι επαγγελματικό για τους Έλληνες αθλητές, ξέρω εγώ, πηγαίνει, οι πολύ μεγάλοι αθλητές νομίζω ότι φτάνουν κοντά στα 80-90 χιλιάρικα και ξεκινάμε από τα 20-30 χιλιάδες τους αθλητές που είναι ανάλογα με τη θέση που αγωνίζεται τώρα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά παίζουν βόλεϊ και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συναντάνε στην επαγγελματική του ζωή είναι και το θέμα της οργάνωσης της οικογένειας που βρίσκουν μέσα στις ομάδες που αγωνίζονται. Ναι, ακούσαμε τους παίκτες πάνω, αλλά μιλάνε πολλές φορές γι' αυτό, πράγματι. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έλκει μόνο για τα οικονομικά του ανταλλάγματα, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά κι αυτά, αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο κομμάτι προσέλκυσης των αθλητών. Δηλαδή και η οικογένεια και τα αποδυτήριά του είναι πάρα πολύ καλά. Νομίζω και οι συνθήκες όλες, ο κόσμος, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, αλλά νομίζω και η σχέση της διοίκησης γενικότερα με τους αθλητές είναι σε πολύ καλά επίπεδα όλα αυτά τα πράγματα. Ελέγχονται και νομίζω ότι είναι ο κύριος, δηλαδή είναι ο ομφάλιος λόρος που δένει τα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει, ας πούμε, μια πρόταση σε ένα αθλητή που λέμε ότι στον ΠΑΟΚ παίρνει ένα χι ποσό, αν πάρει δύο χι σε μια ανταγωνίστρια ομάδα, δεν θα το σκεφτεί, δεν θα πάει εκεί. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και αυτό θα έρθει να το συζητήσει με τον ΠΑΟΚ πρώτα. Οπότε νομίζω ότι είναι δύσκολο να χάσουμε αθλητή που θέλουμε να τον διατηρήσουμε στο ρόλο. Κατανοητό. Μας είπατε για τον Φιλίπποφ ότι πράγματι είναι ένας στόχος και προφανώς θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Το ίδιο ισχύει για το Χιμένεθ? Όταν μπαίνουμε πλέον συζήτηση για ξένους αθλητές, είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να έρθει με το καλό αύριο προπονητής και εκεί θα δούμε τι θα ισχύσει.
Γιατί εκεί πλέον ο σχεδιασμός του ξένους αθλητές, ξέρετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει από τη διοίκηση. Φοβάστε, μην αλλάξει πάλι, μήπως αλλάξει πάλι ο κανονισμός κατά τον Αύγουστο. Α, όχι, δεν, έχει να κάνει και με αυτό φυσικά, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και δηλαδή δεν το έβαλα στην αναφορά μας τώρα. Γιατί, ναι, δηλαδή αν πραγματικά μπορούμε να πάμε σε ένα σχεδιασμό που θα μας επιτρέπει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα πόσοι θα είναι οι αθλητές στο ρόστερ κάθε ομάδος, Ευρωπαίοι ή ξένοι, εκτός ζώνης. Οπότε να δούμε και αυτό θα παίξει το ρόλο του, όπως είπατε. Δηλαδή μπορεί να θέλει, λέμε, ένας προπονητής που θα έρθει αύριο, δηλαδή που έρχεται, λέμε, το Χίφι Μένεθ, αλλά αν μας δίνει δυνατότητα να παίξουμε με ελεύθερους κοινοτικούς ή χωρίς καθόλου εκτός ζώνης, μπορεί να πει ότι, παιδιά, επιλέγω το σχέδιο να είμαστε με κοινοτικούς. Ή μπορεί να πει ότι θέλω, ξέρω εγώ, έναν ξένο και θέλω να είναι αυτός μόνο διαγώνιος. Οπότε δεν, δηλαδή, μας επιτρέπει ο νόμος ένα ξένο, θέλω να πάρω διαγώνιση θέση του ξένου ή ένα τεσσάρι με υποδοχή. Οπότε είναι κάτι το οποίο το OK ανήκει στον προπονητή. Δεν μπορούμε εμείς να θέσουμε αυτά Άρα, αύριο έρχεται ο κύριος Στάνκου, έτσι, αυτό μας είπατε. Ναι, ναι. Και τα βάζετε όλα κάτω. Αύριο στις 2 η ώρα, νομίζω, έρχεται. Και έχει προγραμματιστεί παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ναι, θα παρουσιαστεί μετά στην Πηλαία. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πασιάδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδια.